Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα στους πρωινούς τηλεθεατές και τηλεθεάτριες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Κίτρινη προειδοποίηση, θα έχουμε κατά τόπους καταρακτώδεις βροχές, αλλά η θερμοκρασία φαίνεται ότι κάπως είναι λίγο μέσα στα πλαίσια νομίζω. Ίσως και λίγο πιο πάνω από τα πλαίσια. Ίσως η θερμοκρασία και, είναι σταθερά στα κανονικά ή και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά και αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας να κυμαρθεί σε επίπεδα ακόμα πιο πάνω από τα κανονικά. Κανονική τώρα είναι γύρω στους 24-25, σήμερα είμαστε στους 26 στο εσωτερικό και στα παράλια, στους 15 στα ψηλότερα ορεινά, ενώ η κανονική είναι γύρω στους 12-13. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάπως ψηλότερη η θερμοκρασία και αναμένεται να ψηλώσει κανένα 2 βαθμούς Κελσίου παραπάνω την Παρασκευή Σάββατο. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από το χτες. Χτες είχαμε αρκετές βροχές στο δυτικό τμήμα του ισοροσειράς του Τρόοδου, στα δυτικά παράλια και στα νότια παράλια. Υπήρχαν σταθμοί οι οποίοι κατέγραψαν μέχρι και 23-24 χιλιοστά βροχή σε 24 ώρες. Θα δούμε την αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων σήμερα μετά τις 9 η ώρα το πρωί που θα συλλεχθούν όλα τα στοιχεία. Μετά τις 11 θα είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς τις ποσότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι το αθρηστικό ύψος, δηλαδή η βροχή η οποία μαζεύτηκε από την αρχή του υδρομετεωρολογικού έτους, από την πρώτη δεκάτου μέχρι σήμερα, είναι πολύ πιο κάτω από την κανονική. Γι' αυτό και η έγνοια μας είναι τουλάχιστον να συμπληρώνουν οι βροχές που παίρνουμε, να συμπληρώνουν την κανονική για κάθε μήνα. Να αναφέρω όμως ότι στην εποχική πρόγνωση, η πρόγνωση για ολόκληρο το χειμώνα, το θέμα της βροχής είναι έτσι πρόβλημα, αποτελεί ένα πρόβλημα, καθότι δεν προβλέπεται κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα να πιάσουμε την κανονική βροχή για την περιοχή της Κύπρου. Και προβλέπεται να είμαστε γύρω στο 50-75%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από τα πολύ βροχερά προηγούμενα 2 υδρομετεωρολογικά έτη, αν επαληθευθεί η φετινή εποχική πρόγνωση, θα έχουμε ένα ολιγόμβρο υδρομετεωρολογικό έτος για φέτος. Όπως και να έχει το πράγμα. Ξέρετε, να ρωτήσω κάτι και θέλω την άποψή σας. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπουμε σχεδόν ακραία φαινόμενα, γιατί δεν μπορώ να πεις τώρα μια καταρακτώδη βροχή να τη χαρακτηρίσω ως ακραίο φαινόμενο. Αλλά βλέπουμε τέτοια φαινόμενα σε τοπική πλέον έκταση και κλίμακα. Για παράδειγμα, προχθές ήταν το πρωί η Λευκωσία, πνιγήκαμε στη διάρκεια μιας ώρας, είδαμε τα πάντα. Προχθές έγινε στην Πάφο. Αυτό πώς το εξηγεί το φαινόμενο, Στα πλαίσια, αγαπητέ Ντρέα, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής τέτοιου είδους φαινόμενα θα πρέπει να είναι αναμενόμενα. Έτσι. Οι γενικές βροχές, τα συστήματα τα οποία προχωρούν κανονικά, όπως λένε τα βιβλία, δίνουν στρατόμορφες νεφώσεις, δίνουν βροχές αρκετά πλούσιες, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα βροχές, έτσι. Και μετά έρχεται το ψυχρό μέτωπο, καθαρίζει τις βροχές με καταιγίδες κλπ. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα φαινόμενα, όπως λένε τα βιβλία, θα αρχίσουν να δίνουν τη θέση τους σε πιο τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα, που θα έχουν και πιο, το έντονο στοιχείο πιο δυνατό μέσα. Η Κρήτη, για παράδειγμα, χτες, να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποίησατε κι εσείς, ο νομός Ηρακλείου πνίγηκε από βροχές του ιδίου συστήματος. Το τι βροχή έπεσε στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου Κρήτης δεν περιγράφεται και ακόμα πέφτουν βροχές με μεγάλα αθρηστικά ύψη. Εμάς, εδώ στην περιοχή της Κύπρου, μας έπιασε η ανατολική πλευρά του συστήματος, στην περιοχή της Κρήτης έπιασε το κέντρο του συστήματος τούτου. Λοιπόν, παραμένουμε με ασταθήκες καιρικές συνθήκες, ναι. Αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και σήμερα. Θα έλεγα ότι μετά τις 10-11 το πρωί θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ανδρέα, υπάρχουν στην περιοχή μόλις νότια της του κόλπου της Επισκοπής στη Λεμεσό αρκετά ισχυρές καταιγίδες, ενώ και βεβαίως αρκετά ισχυρές καταιγίδες υπάρχουν και στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο και του κόλπου της Αμοχώστου. Μάλιστα. Ενώ πολύ πολύ ισχυρές καταιγίδες με ρυθμό 4-5 ηλεκτρομετεώρων αστραπών. Μάλιστα. Ή
ή κεραυνών δηλαδή, 3-4 το λεπτό. Είναι αρκετά υψηλός ο ρυθμός. Στην περιοχή αυτή, στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Στον μεσημβρινό εκεί από το Καστελόριζο και κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένει λοιπόν ο καιρός μας άστατος σήμερα, αλλά και αύριο την Πέμπτη, με αστάθεια, σημαντική αστάθεια, η οποία θα δώσει βροχές και καταιγίδες. Και απόψε είναι πιθανόν στα παράλια να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να βελτιωθεί, έτσι χρησιμοποιώ τον όρο, να βελτιωθεί σε σχέση με τις βροχές, να βελτιωθεί ο καιρός και να έχουμε λίγες παροδικά αυξημένες φως στις απογευματινές ώρες. Μάλιστα. Θερμοκρασία στα κανονικά, λίγο πιο πάνω, μετά να ανέβει κάπως περισσότερο το Σαββατοκυριακό. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Νικολαίδη και σήμερα για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εσείς, είστε καλά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε έτσι να δούμε την αγωνία που εκφράζει μια γυναίκα, μια κυρία, η οποία έχει διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να δούμε τι ζητά. Να καλημερίσω την κυρία, η οποία για λόγους προφανείς θέλει να παραμείνει ανώνυμη.